Στην επιπλέον οικονομική ενίσχυση των εσόδων των σταφυδοπαραγωγών προχωράει η ομάδα της Αμαλιάδος με την καταβολή 2 λεπτών πάνω από τη συμφωνηθήσα τιμή, δηλαδή από τα 83 λεπτά που προέβλεπε αρχικά η συμφωνία για αγορά της οδειάς του 2015. Οι παραγωγοί που την έδωσαν στην ομάδα θα πάρουν 85 άμεσα. Και αυτό μετά την απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομάδος Παραγωγών στα πλαίσια των πρωτοβουλειών που παίρνει για τη συμβολή στην αντιμετώπιση των εξόδων της καλλιέργειας. Θα δώσει από δικά της έσοδα τις αμέσως επόμενες ημέρες 2 λεφτά σε όλους τους σταφυδοπαραγωγούς που παρέδωσαν την κορινθιακή σταφίδα το 2015 στην ομάδα παραγωγών. Δηλαδή έχουμε δώσει μέχρι στιγμής 83 και 2 θα πάμε στα 85. Εμείς, συνασταλτούμενοι τα έξοδα των σταφυδοπαραγωγών, πάντοτε τους ενισχύουμε. Από την Δευτέρα, οι αποθήκες στο Χάβαρ θα είναι ανοιχτές, προκειμένου όσοι από τους σταφυδοπαραγωγούς έχουν συγκομίσει τη φετινή σοδιά να μπορούν να την παραδώσουν, καθώς επίσης και για να πάρουν τα μπαλακιτουβότια που είναι απαραίτητα για τη μεταφορά της από το αλόγιστο στο χώρο αποθήκευση ομάδος παραγωγών Αμαλιάδος. Τη Δευτέρα, 22 Αυγούστου, οι αποθήκες μας στο Χάβαρ θα είναι ανοιχτές. Θα δίνουμε μπαλακιτουβότια στους σταφυδοπαραγωγούς, όπως επίσης θα παραλαμβάνουμε και τη σταφίδα όποιος είναι έτοιμος. Εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε στους σταφυδοπαραγωγούς είναι ότι η σταφίδα πρέπει να είναι καλής ποιότητας και ξερή. Εμείς θα βρεθούμε στη δύσκολη θέση, όποιος σταφυδοπαραγωγός δεν μας φέρει ξερή σταφίδα, να τη γυρίσουμε πίσω. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι σταφυδοπαραγωγοί ότι πρέπει η σταφίδα να είναι καλής ποιότητας. Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο επισημάνθηκε ότι θα πρέπει η παραδοθήσα σταφίδα να είναι ξηρή και ποιοτικά σε πολύ καλό επίπεδο για να την πάρει η ομάδα που άμεσα αρχίζει και τις διαδικασίες για τη δημιουργία μιας ομάδος για όλο τον ομό, ώστε μέσω της μεγάλης ποσότητας που έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί να αυξήσει τη διαπραγματευτική της ισχύ προκειμένου να πετυχαίνει καλύτερες τιμές. Όλοι οι σταφυδοπαραγωγοί του νομού Ηλίας θέλουν να προχωρήσουμε στο 2017 σε μια ομάδα ισχυρή σταφυδοπαραγωγών. Εμείς τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου, θα κάνουμε μια συγκέντρωση στον πύργο. Θα καλέσουμε όλους τους σταφυδοπαραγωγούς να γραφτούν στην καινούρια ομάδα, με καινούριο καταστατικό, με καινούρια έδρα. Εμείς αυτό θα το προσπαθήσουμε, το προσπαθούμε ήδη και λόγω ότι το 2017 η κορινθιακή σταφίδα θα είναι στο συνδεδεμένο, να προσπαθήσουμε να ρίξουμε το κόστος της παραγωγής της σταφίδας, αλλά από εκεί και πέρα με μεγαλύτερη ποσότητα να έχουμε και καλύτερη διαπραγματική ικανότητα στην τιμή. Αυτό εξάλλου ήταν και η κοινή επιθυμία των σταφυδοπαραγωγών που συμμετείχαν στη μεγάλη σύσκεψη που έγινε την Παρασκευή 13 Αυγούστου στο ΣΟΠΗ. Κύριο στόχο, η μείωση του κόστου καλλιέργεια, η αύξηση τη δυνατότητα των παραγωγών για επιβίωση και η κατοχήρωση του προϊόντο διεθνώ με διάθεση μεγαλύτερων ποσοτήτων και ανταγωνιστικότερου προϊόντος.